Στο Philips Stadium δοκιμάζεται ο Ολυμπιακός σήμερα το βράδυ στις 10 η ώρα κόντρα στην Αϊτχόφεν. Οι Πειραιώτες μετά το 4-2 του πρώτου αγώνα δοκιμάζονται απόψε στη Λωναδία με σκοπό τη νίκη και την πρόκριση στην επόμενη φάση. Άπαντες στο στρατόπεδο των Ερυθρολεύκων δεν πιστεύουν ότι έχει κρυθεί ήδη η πρόκριση και θέλουν τη νίκη ώστε η ομάδα να βρεθεί στους 16 του Europa League. Ο Πέντρο Μαρτίνης δεν μπορεί να υπολογίσει μόνο στο Μάριο Βρουσάη που τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τον Άρη και θα λείψει για περίπου ένα μήνα από την αγωνιστική δράση. Στα θετικά, στην αποστολή κανονικά είναι ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που προέκυψε στο παιχνίδι με τον Άρη μετά από σύγκρουση με το Σεμέδο, και μένει να δούμε αν θα βρεθεί στο αρχικό σχήμα ή θα παίξει ο Μπά με το Σεμέδο. Η Ολλανδική ομάδα έδειξε ότι είναι αρκετά επιθετική ομάδα, αλλά σίγουρο ότι έχει αμυντικές αδυναμίες. Ένας καλός Ολυμπιακός δεν θα έχει πρόβλημα και θα περάσει σε συνδυασμό με το 4-2 του πρώτου αγώνα. Αξίζει να σημειώσουμε ότι πολύ σημαντικό είναι για την Ελλάδα να προκριθεί ο Ολυμπιακός τουλάχιστον μέχρι τους 16 ή και τους 8 του Europa League. Η χώρα μας βρίσκεται πολύ κάτω στη βαθμολογία της UEFA και μόνο αν ο Ολυμπιακός προκριθεί στους 16 ή ακόμα καλύτερα στους 8 του Europa League, θα έχει πιθανότητες ώστε σε 2 χρόνια να ξανακερδίσει άλλη μια ευρωπαϊκή θέση. Θυμίζουμε ότι του χρόνου οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη δεν θα είναι 5 αλλά 4. Με τον Ολυμπιακό να ψάχνει νίκες που θα φέρουν βαθμούς στην Ελλάδα ώστε να έχουμε ελπίδες για να ξανακερδίσουμε τη 15η θέση στην κατάταξη της UEFA. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό.